Πρόταση δυσπιστίας κατέθεσε προς την κυβέρνηση ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Είναι απέναντι στην όποια εκτροπή, αλλά και απέναντι κυρίως στις συνέπειες της εκτροπής. Γιατί είναι ήδη ορατές οι πληγές στο σώμα της δημοκρατίας και της πατρίδας. Όταν η παραβίαση του κράτους δικαίου, στην πιο απεχθή μάλιστα εκδοχή, την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, συνοδεύει την οικονομική και κοινωνική κρίση, όταν η υπονόμευση δικαιωμάτων του πολίτη, του εργαζόμενου, του ανθρώπου, συνοδεύει τη φτώχεια, την ανασφάλεια, την αγωνία της κοινωνικής πλειοψηφίας, όταν η δημοκρατία διασύρεται και η εκτελεστική εξουσία συμπεριφέρεται ως ο ιδιοκτήτης των δημόσιων ταμείων της χώρας, τότε οφείλουμε, έχουμε ιστορική υποχρέωση να δράσουμε. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Έχουμε μονάχα το Σύνταγμα και τα εργαλεία που η ίδια η δημοκρατία μας προσφέρει. Αυτό έχουμε. Και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που η δημοκρατία μας προσφέρει. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, στην υπόθεση αυτής της εκτροπής, είναι ένοχοι, αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μονάχα πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες. Η παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας, όσον έκαναν ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια, πεδίο υποκλοπών και εκβιασμών, θα το πω πάρα πολύ απλά, είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, είναι επικίνδυνη για τα δικαιώματα. Μάλιστα, η πρόταση δυσπιστίας φαίνεται πως έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, ενώ ξεκινά άμεσα η συζήτηση, όπως υπεσήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Ένοχος ένοχων ουπιή. Αυτό λοιπόν σημαίνει το εξής απλό. Εκείνος ο οποίος έχει ανοιχτά δύο ειδικά δικαστήρια για χειραγώγηση θεσμών. Εκείνος ο οποίος έχει σήμερα αποκαλυφθεί ότι χρησιμοποιούσε φερέφωνα στα οποία έβαζε κουκούλες. Εκείνος ο οποίος έχει δύο ανοιχτά δικαστήρια για χειραγώγηση με δικαστικά βουλεύματα. Να τα θυμίσουμε αυτά. Εκείνος ο οποίος σήμερα αποκαλύπτεται ότι είχε χρήση και γνώση εκείνων οι οποίοι ήταν εγκληματική οργάνωση και τους φόρεσε κουκούλες λέγοντάς τους Μάξιμους. Και αυτό έχει τη σημειολογία του. Να έχουμε και τη σημειολογία. Και εκείνος ο οποίος σήμερα ακούγεται ότι είχε μία διασύνδεση με βαλίτσες και μαύρο χρήμα, αυτός δεν μπορεί να δημιουργήσει άλλον ένοχο. Η ελληνική κυβέρνηση, δεδομένου του γεγονότος ότι έχει ο Πρωθυπουργός διεθνή υποχρέωση, η οποία είναι γνωστή, γιατί είναι διεθνής παραστάτης της χώρας και βρίσκεται τακτικά, όπως γνωρίζετε, στο εξωτερικό, ζητεί την άμεση ενέργεια της συνεδρίασης, έτσι ώστε η πρόταση της πιστείας να συζητηθεί ήδη αμέσως και να ολοκληρωθεί την Παρασκευή.